Καλησπέρα. Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά και σε βλέπουμε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη φορά νομίζω η σύνδεσή μας είναι καλύτερη από κάθε άλλη φορά. Πώς είναι τα Γιάννενα? Τι καιρό σας κάνει στα Γιάννενα? Σήμερα ήμασταν την τυχεροί, είχε πολύ καλό καιρό. Εντάξει, καλοκαιρινό θα έλεγα, ως ανοιξιάτικο. Αυτό. Και εδώ στην Καβάλα έτσι είμαστε. Αλλά νόμιζα ότι τα Γιάννενα πάντοτε έχουν έτσι λίγο πιο κρυουλάκι, αλλά όχι, ακόμα και εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Πιο πολύ το βράδυ, Δήμητρα. Πιο πολύ το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες. Μάλιστα. Ο καιρός άραγε επηρεάζει την ψυχολογία μας. Δεν ξέρω. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι επηρεάζει. Εντάξει, τώρα εγώ δεν το πιστεύω τόσο πολύ. Σίγουρα, αν σκεφτούμε ότι η ηλιοφάνεια, ας πούμε, σχετίζεται με την παραγωγή κάποιων βιταμινών, ας πούμε, που υπάρχει μια σχετική βιβλιογραφία που έχει να κάνει με τη διάθεση, ενδεχομένως ναι. Τώρα δεν μπορώ να το πω με ακρίβεια, να σου πω την αλήθεια. Ενδεχομένως να υπάρχει μια σχετική τέτοια. Σίγουρα, όσο μεγαλύτερη είναι η μέρα, κάνουμε περισσότερες εξωτερικές δραστηριότητες, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Μάλιστα, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο πολύ το συζητάμε, το ακούμε. Αρκετοί παρερμηνεύουν την έννοια, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, τον μπερδεύουμε και είναι καλό να το αποσαφηνίσουμε. Ορίστε. Πολλοί το επικαλούνται και επί ματέω. Ακριβώς. Ότι και καλά έχω αυτό το... Μιλάμε για την κατάθλιψη λοιπόν σήμερα με τον ψυχολόγο Μάκη Καϊρέτογλου. Και θέλουμε να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα, ίσως να μιλήσουμε για μύθους και αλήθειες, για να μπορέσουν οι τηλεθεατές μας να δούνε κάποια σημάδια που ενδεχομένως μπορεί κάποιος να έχει ή ο ίδιος ή γύρω του, και να κινητοποιηθούν αντίστοιχα. Γιατί το θέμα μας δεν είναι να μείνουμε στο πρόβλημα, είναι να το λύσουμε. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Για να μιλήσουμε. Ναι. Θέλεις να μας κάνεις λίγο μια εισαγωγή? Ορίστε. Θα μας κάνεις λίγο έτσι μια εισαγωγή, να μας πεις τι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε, είναι μια από τις διαταραχές διάθεσης, σύμφωνα με την επιστήμη της ψυχολογίας, ας πούμε, και το σύστημα της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που ταξινομεί τις διαταραχές τις ψυχιατρικές. Όσον αφορά τον λεγόμενο επιπολασμό, να και αναφέρατε πριν, ας πούμε, ότι πολλοί το επικαλούνται τον Ατάλο. Προσφάτως διάβαζα ένα άρθρο το οποίο έλεγε ότι είναι το αντίστοιχο, όπως είναι το κοινό κρυολόγημα, έτσι είναι και η κατάθλιψη, μπορεί να την αποκαλούσε ως το κοινό κρυολόγημα της ψυχικής ασθένειας. Όταν λέμε επιπολασμό, εννοούμε σε τι ποσοστό του γενικού πληθυσμού απαντάται. Είναι μεγάλα τα ποσοστά. Μια πρόσφατη μετανάλυση δηλαδή έδειξε, που συμπεριλαμβάνει όμως μαζί και τα υποκλινικά φαινόμενα, ότι μπορεί να φτάνει και στο 27% του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι μεγάλο το ποσοστό, αν το σκεφτεί κανένας. Φυσικά αυτό έχει και κάποιες επιμέρους, ας πούμε, υποκατηγορίες. Από αυτό το ποσοστό θα μπορούσε να πει κανένας ότι το 10 με 20% είναι περίπου, έχει να κάνει με τις γυναίκες, ενώ οι άντρες είναι σε πολύ μικρότερο ποσοστό, από 5 έως 12. Ένα εξίσου μικρό ποσοστό είναι από 2 έως 4% απαντάται και σε παιδιά, και κυρίως σε εφήβους. Ένα μεγάλο ποσοστό εξίσου και πολλοί κόσμος τον μπερδεύει είναι η δυσθυμία, η οποία δεν είναι κατάθλιψη, δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάθλιψη. Η κατάθλιψη έχει αρχή, μέση και τέλος. Η δυσθυμία είναι κάτι διαφορετικό. Και πολλές φορές τη βλέπουμε στην εφηβική ηλικία, όπως ανέφερα. Είναι κάποιες εξάρσεις, ας πούμε, συναισθηματικές, οι οποίες επανέρχονται γρήγορα. Έχει να κάνει με το... Ναι, η δυσθυμία, ναι, κατά κύριο λόγο, ναι. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένη κλινική εικόνα, η οποία έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά προκειμένου να μπορεί κάποιος, ας πούμε, να διαγνώσει ένας ειδικός ψυχικής υγείας, είτε ψυχίατρος είτε ψυχολόγος, προκειμένου να χαρακτηρίσει, ας πούμε, κάποιον άνθρωπο ότι πάσχει από κατάθλιψη. Πριν περάσουμε σε αυτά, λίγο, να πω στο κοντρόλ μας να γράψει από κάτω, παρακαλώ, το θέμα μας, κατάθλιψη και αντιμετώπιση. Να γνωρίζουν οι τηλεθεατές για ποιο θέμα μιλάμε. Και τώρα να περάσουμε, ναι, Μάκη, να μας πεις λίγο για... Πώς μπορούμε να καταλάβουμε, ποια είναι η κλινική εικόνα, αυτό ακριβώς. Ακριβώς. Κοίταξε, η κλινική εικόνα χωρίζεται σε τρεις άξονες. Έχει συμπτώματα τα οποία αποκαλούνται συναισθηματικά, δηλαδή
η έντονη ελάττωση του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης, η λεγόμενη ανιδονία, μια καταθλιπτική διάθεση, το αίσθημα θλίψης, κενού, μια ευσυγκινησία, ευαισθητότητα. Υπάρχουν τα σωματικά συμπτώματα, που είναι η κόπωση, η απώλεια της ενεργητικότητας, μια σημαντική απώλεια ή αύξηση βάρους, αϊπνία ή υπερυπνία, ψυχοκινητική διέγερση ή επιβράδυνση. Και τέλος υπάρχουν και τα νευρογνωσιακά, δηλαδή έχει να κάνει με κάποια συμπτώματα τα οποία επηρεάζουν κάποιες λειτουργίες μας. Δηλαδή έχουμε αίσθημα αναξιότητας ή υπέρμετρης πρόσφορης ενοχής, ελαττωμένη ικανότητα σκέψης ή συγκέντρωσης ή αναποφασιστικότητα και τέλος κάποιες επαναλαμβανόμενες σκέψεις σε πολύ ακραίες περιπτώσεις, θανάτου, ο λεγόμενος αυτοκτονικός ιδεασμός. Γενικά υπάρχουν πολλές μορφές διαφορετικές κατάθλιψης και υπάρχουν άπειροι, θα έλεγα, συνδυασμοί στοιχείων. Λίγο να ρωτήσω κάτι. Αυτό σύμφωνα με την χρονιότητα, την ηλικία, την προσωπικότητα του καθενός, είναι μεγάλο το φάσμα. Λίγο να ρωτήσω κάτι σε αυτά, γιατί μπορεί τώρα κάποιος να μας ακούει και να θορυβηθεί. Πολλές μέρες μέσα στο χρόνο, ας πούμε, μπορεί να ξυπνήσω, να έχει συμβεί κάτι στη δουλειά και να σηκωθώ την επόμενη μέρα και να λέω, δεν θέλω να πάω στη δουλειά μου, έχω χαλαστεί, δεν έχω διάθεση, ας πούμε, να πάω στη δουλειά μου. Ή μπορεί να έχω μαλώσει με ένα φίλο και να νιώθω, γιατί βλέπω, μου έχεις δώσει και εμένα κάποια στοιχεία για να μπορέσω να μπω καλύτερα στο θέμα, και μπορεί να νιώθω μία διάθεση ότι δεν θέλω να βγω έξω τώρα που έχασα την παρέα μου, ή ότι ή μπορεί να με αγχώνει ένα project και αυτό να μου προκαλεί αϊπνία για μια-δυο μέρες όλα αυτά. Λέω, ας πούμε, κάποιες μέρες δηλαδή, λέμε, αχ, έχω κατάθλιψη σήμερα. Αυτό, το μια-δυο μέρες, δηλαδή μου συμβαίνει ένα μικρό περιστατικό και μου χαλάει τη διάθεση. Και η χαλασμένη διάθεση με κάνει να νιώθω ότι θέλω να κάτσω σπίτι, να κουκουλωθώ, αλλά μου κρατάει μια-δυο μέρες. Αυτό μπορούμε να το πούμε ότι έχω κατάθλιψη? Όχι, όχι, Δημήτρη. Okay. Ακόμα και το DSM-5 που προανέφερα, ας πούμε, ή για να οριστεί κάποιος, να σου δώσει κάποιος ψυχίατρος, ας πούμε, διάγνωση κατάθλιψης βάσει DSM-5 ή ICD-10 ή 11, ας πούμε, που είναι τα διεθνή ταξινομικά εγχειρίδια. Όχι, οι μια-δυο μέρες δεν είναι. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, παράγοντας των οποίων είναι και το βάθος χρόνου που μπορεί να εμφανίσει συγκεκριμένα συμπτώματα, και προκειμένου να δοθεί μια συγκεκριμένη διάγνωση πρέπει να υπάρχει ένα βάθος χρόνου. Τώρα, όλοι οι άνθρωποι, αν είναι δυνατόν, δηλαδή μέσα στη διάρκεια της ζωής μας ή κατά τη διάρκεια του έτους, του μήνας, γενικά στην περίοδο του χρόνου, δεν είναι δυνατόν να είμαστε συνεχώς χαρούμενοι. Και η ζωή έχει απροσδόκητα, έχει εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και αναδιαστήματα η διάθεση μας πέφτει. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι όταν υπάρχει συμπτωματολογία έντονη. Η κατάθλιψη έχει βιολογικό υπόβαθρο. Υπάρχει κάτι το οποίο μέσα στον εγκέφαλο, να το πω όσο πιο πολύ εκλαϊκευμένα, αν και κυρίως οι ψυχίατροι είναι οι άνθρωποι που μπορούν να δώσουν τις πιο επιστημονικά καλές απαντήσεις, ας πούμε, γιατί είναι η δουλειά τους κυρίως, ας πούμε, είναι μια δυσλειτουργία στους υποδοχείς, ας πούμε, της σερωτονίνης ή μια πιθανή μεταβολή στους υποδοχείς της ντοπαμίνης, στο σύστημα ανταμοιβής. Κάτι απορριθμίζεται μέσα μας και γι' αυτό αρχίζουμε και νιώθουμε παρατεταμένα κάποια από τα συναισθήματα που προανέφερα. Απαρατεταμένο, οπότε να το έχουμε και αυτό κατά νου. Δηλαδή, μια κακιά μέρα ή ένα κακό Σαββατοκύριακο, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι κάποιος έχει κατάθλιψη. Και μια ακόμα, και μια κακιά εβδομάδα, δεν είναι? Και μια κακιά εβδομάδα, ναι, εδώ μας λέει. Αν δεν κάνω λάθος, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να προηγείται να είναι τουλάχιστον 2 μήνες. Τώρα μου διαφεύγει η ορίση του DSM, αλλά η χρονική περίοδος είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που ορίζεται. Αυτό είναι πάνω από σίγουρο. Και έχει πολλές μορφές η κατάθλιψη, να πάρει. Αν και τώρα τελευταία κάποιος καθηγητής μου, ας πούμε, που παρακολουθώ μια σχολή ψυχοθεραπείας σε ένα training, έλεγε ότι γενικά είναι μία η μορφή κατάθλιψης με βάση DSM-5, εντούτοις έχει επικρατήσει να υπάρχουν διάφορες μορφές. Ο κόσμος δηλαδή να θεωρεί αρκετές μορφές καταθλίψης. Ενδεικτικά θα αναφέρω η πιο έντονη, αυτή που έχει τα πιο έντονα κλινικά συμπτώματα, είναι η λεγόμενη μείζων καταθλιπτική διαταραχή. Είναι αυτή η περίπτωση η οποία ο άνθρωπος πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτεί ειδικό ψυχική υγείας και να ξεκινήσει αντικαταθλιπτική αγωγή. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες άλλες μορφές, όπως είναι η άτυπη κατάθλιψη, η περιγενετική, η επιλόχια καταθλιπτική διαταραχή, η επιλόχια κατάθλιψη, η εποχιακή.
Υπάρχουν διάφορες μορφές κατάθλιψης, θα μπορούσε να πει κάποιος. Μάλιστα. Οι οποίες η σύγχρονη ψυχιατρική, παύλα, ψυχολογία έχει ξεκινήσει, ας πούμε, να τις προσεγγίζει. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό. Σύμφωνα με το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, είναι μια τάση γενικά στην ιατρική, η οποία θεωρεί ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο βιολογία, DNA, είμαστε και ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνία που επηρεάζει με εμάς, το social, και είμαστε και ψυχολογία. Είμαστε δηλαδή ψυχοσύνθεση ατομική. Τώρα, στην προσέγγιση, αυτό το μοντέλο θεωρεί ότι κάποιοι παράγοντες είναι μη τροποποιήσιμοι, π.χ. το φύλο, η θρησκεία, τα γονίδια, προσωπικότητα. Υπάρχουν και τροποποιήσιμοι, όπως είναι βιολογικοί παράγοντες τύπου διατροφή, βιολογικά λίμματα, το οικονομικό επίπεδο καθορίζει, το υποστηρικτικό δίκαιο και η ψυχολογική, όπως είναι ο τρόπος σκέψης, το ψυχολογικό τραύμα και τα σχετικά. Μάλιστα. Γιώργο, γιατί θέλεις να πεις. Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει ηλικιακό όριο εκδήλωσης της κατάθλιψης? Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει ότι... Όσον αφορά, Γιώργο, πριν στο τέτοιο, υπάρχει ακόμα και, άμα ανατρέξουμε σε αυτά που σας είπα, όσον αφορά τα ποσοστά, τον επιπολασμό δηλαδή, ναι, υπάρχει σε ένα, όπως σας είπα, 2-4% σε παιδιά ή ένα 3-5% στους εφήβους. Άρα δεν έχει όριο η κατάθλιψη. Ναι. Δεν είναι ότι παρουσιάζεται μετά από κάποια ηλικία. Είναι κάτι το οποίο, αν το προσεγγίσουμε με το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, θα πει κάποιο γιατί οι γυναίκες έχουν διπλάσια ποσοστά από τους άντρες. Γιατί οι γυναίκες μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον, ιδιαίτερα οι παλιότερες γενιές, με καταπίεση, με διάφορα κοινωνικά βάρη, τα οποία τις επηρεάζουν στη μετέπειτα ζωή τους και τις κάνουν πιο εύθραυστες στο να νοσούν από καταθλιπτική διαταραχή. Πριν περάσουμε στη... Α, συγγνώμη, πες. Και μια που λέμε για τις γυναίκες, αποτελεί παράγοντα η εμεινόπαυση σε μια γυναίκα που να την δημιουργεί συνέχεια ένα μικρό θεματάκι και να το... Μα διωγγώνεται. Ναι, να το πυροδοτήσει. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Ναι, είναι αλήθεια, γιατί η κατάθλιψη έχει να κάνει και με τη διάθεση. Και η περίοδος εμεινόπαυσης είναι μια δύσκολη περίοδο για τη γυναίκα, οπότε μπορεί κάποια προϋπάρχοντα συναισθηματικά φορτία να έχουν στην επιφάνεια. Ναι. Και βλέπουμε πολλές φορές, ας πούμε, αν το σκαλίσουμε λίγο παραπάνω, θα δούμε ότι η ηλικιακή ομάδα που πολλές φορές είναι ψηλά, ας πούμε, σκοράει σε μέσο όσον αφορά την κατάθλιψη, είναι και γυναίκες σε αυτή την περίοδο της ζωής τους. Οι ορμόνες δηλαδή παίζουν και αυτές ένα σημαντικό παράγοντα. Ναι, γιατί ένα από τα συστήματα, όπως σας είπα πριν, είναι αυτό υποθάλαμος, υπόφυση, επινεφρίδια που έχουν να κάνουν με την κορτιζόλη. Οπότε την περίοδο τη συγκεκριμένη φυσικά διαταράσσεται το σύστημα. Βέβαια, αυτά καλό θα είναι να τα απαντήσει ένας από την ιατρική κοινότητα, ένας ψυχίατρος, ένας ενδοκρινολόγος. Αυτοί είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι που μπορούν να δώσουν τις σωστές απαντήσεις. Εμείς είμαστε ψυχολόγοι, προσπαθούμε, όπως λέει και ένας καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, ο ψυχολόγος είναι ο τεχνίτης του μυαλού. Προσπαθεί με την διαλεκτική μέθοδο να αλλάξει λίγο τον τρόπο σκέψης ή να προσεγγίσει το πρόβλημα ανάλογα το ψυχοθεραπευτικό μοντέλο που κατέχει ο καθένας και προσπαθεί να αλλάξει τον τρόπο σκέψης με όσο δυνατόν καλύτερα. Τώρα από αυτό είναι έδωσε ωραία πάσα δίμετρα να μιλήσουμε για την θεραπεία της κατάθλιψης. Mm-hmm. Και σε αυτό πριν περάσουμε στον τρόπο θεραπείας, θα ήθελα να ρωτήσω, να κάνω μια πιο γενική ερώτηση σχετικά με τη θεραπεία. Ανάλογα με την ηλικία που τον οποίο μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιον η κατάθλιψη, είναι διαφορετικός ο τρόπος αντιμετώπισης? Δηλαδή, αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε ένα παιδί όταν έχει κατάθλιψη και αλλιώς έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι σε προχωρημένη ηλικία, δηλαδή να είναι 75 χρονών και να έχει κατάθλιψη? Σαφώς. Η μεγαλύτερη ηλικία προφανώς, εντάξει, είναι αυτονόητο. Η επικοινωνία που έχουν τους άλλους ανθρώπους είναι τελείως διαφορετική από ό,τι έχει το παιδί. Το παιδί θεωρώ ότι είναι πολύ σπάνια. Δηλαδή, ενδεχομένως βλέπουμε παιδιά με κατάθλιψη που είναι από κακοποιητικά περιβάλλοντα, από αδιάφορους γονείς, από... Δεν νομίζω τώρα να είναι. Εκτός αν είναι βιολογική κατάθλιψη, δηλαδή, και πάλι δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν εγώ ως παιδί,
Είχα, στη Τετάρτη Δημοτικού είχα, ήμουν σε καθημερινό bullying από μία συμμαθήτρια και για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, δεν μιλούσα. Και μετά, επειδή καταπιεζόμουν κάθε μέρα να πηγαίνει σε ένα περιβάλλον που να σου κάνουν bullying, όχι με ξυλοδαρμό, με ψυχολογικό bullying, εντάξει, είναι δυνατόν, μετά σταμάτησα να τρώω και εκεί κατάλαβαν οι γονείς μου ότι άρα, τα βράδια ήμουν σιωπηλή και χωρίς διάθεση να φάω. Είναι, δηλαδή, ήταν ένα τετράμινο περίπου αυτό όσο διήρκησε και αφού κατάλαβαν οι γονείς μου την αλλαγή της διάθεσής μου, εκεί αναφέρθηκε από πού προκύπτει όλο αυτό και κάπως λύθηκε σιγά σιγά το πρόβλημα. Αλλά θεωρώ ότι ήταν ένα καταθλιπτικό επεισόδιο, ένα τετράμινο που πραγματικά ήμουνα σε θλίψη. Ως παιδί. Ήταν ένα πραγματικό γεγονός, Δήμητρα. Οπότε, ξέρεις, στην κατάθλιψη ο μηχανισμός της έκρησης κορτιζόλης δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Σκέψου να διακόπτει, ο οποίος χαλάει. Εντάξει. Με αποτέλεσμα να είναι αυξημένα τα επίπεδα κορτιζόλη. Κορτιζόλη είναι η ορμόνη του στρες, ας πούμε. Εντάξει. Οπότε δημιουργείται χρόνιο στρες. Κατά επέκταση, ένα από τα συμπτώματα, ας πούμε, είναι και η κατάθλιψη. Σίγουρα. Μάλιστα. Άρα και το στρες μπορεί να μας οδηγεί. Το συνεχόμενο το στρες. Χρόνιο. Το χρόνιο, ε. Ακριβώς. Γενικά, πάντα υπάρχει η συνοσιρότητα. Ποτέ δεν έχουμε μόνο ένα πράγμα ή ποτέ δεν θα βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα πάρει, ας πούμε, το ταξινομικό εγχειρίδιο και θα έχει όλα. Πάντα υπάρχει κάτι άλλο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική και η ψυχοθεραπεία και η παρακολούθηση από ειδικό ψυχικής υγείας. Γιατί σε βοηθάει, είναι η δουλειά μας. Ακριβώς. Για μίλησε μας λίγο για το πώς την αντιμετωπίζουμε. Κοίταξε, όπως είπα, εγώ σαν ψυχολόγος οφείλω και... μάλλον οφείλω, λάθος έκρασε. Εγώ θα υπερασπιστώ και την πολύ δυνατή επιρροή που έχει η ψυχοθεραπεία. Αλλά μην γελιόμαστε, όπως είπαμε, είναι μία νόσος του κεφάλου, η οποία υπάρχει μία διαταραχή και πρέπει να επεμβεί φαρμακευτικά. Συνήθως, τυχαίνει να το γνωρίζω γιατί είμαι σε μία εισηγητική ομάδα ενός webinar που θα κάνουμε εδώ στα Γιάννα ηλεκτρονικά, διαδικτυακά. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Για πρώτες βοήθειες ψυχικής στην περίπτωση κατάθλιψης. Λοιπόν, και ασχολήθηκα λίγο με το κομμάτι αυτό. Υπάρχει μία κλιμάκωση όσον αφορά την φαρμακοθεραπεία. Συνήθως, αν και δεν είναι, το τονίζω, δεν είναι δικά μου χωράφια αυτά, ο ψυχίατρος είναι τελείως που ασχολείται με αυτά. Εμείς οι ψυχολόγοι δεν έχουμε δικαίωμα ούτε συνταγογράφησης, ούτε να... εμείς μόνο παραπέμπουμε έναν ασθενή όταν βλέπουμε ότι έχει βαριά κλινικά συμπτώματα σε ψυχίατρο προκειμένου να το κουράρει. Συνήθως υπάρχει μια κλιμάκωση, δηλαδή ξεκινάνε η σύγχρονη μορφή φαρμακοθεραπείας, γιατί και αυτά τα φάρμακα, τα αντιδιαθλητικά, πλέον έχουμε περάσει στην τρίτη γενιά. Ξεκινήσαμε με τους αναστολείς ΜΑΟ, με τα τρικυκλικά, τα οποία έχουν κάποιες παρενέργειες, και αυτή τη στιγμή συνήθως η πρώτη γραμμή, ας πούμε, φαρμακοθεραπεία έχει να κάνει με τους λεγόμενους εκλεκτικούς αναστολής επαναπρόσληψης της σερωτονίνης ή αντίστοιχα επαναπρόσληψης της ντοπαμίνης. Τώρα από εκεί πέρα, μετά από ένα διάστημα, σε παρακολουθεί ο ψυχίατρος και ενδεχομένως κάνει διορθωτικές κινήσεις, σου αλλάζει την αγωγή σου, σου προσθέτει φάρμακα, ίσως μπορεί να σου βάλει και ένα σταθεροποιητή διάθεσης. Και τελευταία, αυτό που έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναφέρουμε, ας πούμε, γιατί το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύς λόγος. Υπάρχουν και μια τρίτη, να το πω έτσι, στην πυραμίδα της κλιμάκωσης. Ας πούμε, πολλοί κόσμος το τελευταίο διάστημα έχει γίνει γνωστό βασικά σαν ουσία η κεταμίνη από την Πισπυρίγκου. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα έκρηκο της κεταμίνης, η εσκεταμίνη, που είναι ένα ρινικό εκνεύσμα το οποίο είναι αντικαθλιπτικό και χορηγείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον, το οποίο είναι πολύ αποτελεσματικό αντικαθλιπτικό, που έχει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα στον αυτοκτονικό ιδεασμό. Και τα επόμενα χρόνια η επιστημονική κοινότητα έχει πέσει από πάνω και ασχολείται πολύ, ας πούμε, με τη χρήση για αντικαθλιπτική δράση της εσκεταμίνης. Υπάρχουν βέβαια και μελέτες, οι οποίες είναι, αν δεν κάνω λάθος, σε δεύτερο στάδιο, με μία άλλη ουσία, η οποία παράγεται από τα λεγόμενα magic mushrooms. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει, είναι η ψιλοκυβίνη, που και αυτή έχει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Βέβαια, ακόμα είμαστε σε στάδια
κλινικών μελετών δεν έχει βγει στην ευρεία, δηλαδή για κλινική πρακτική δεν υπάρχει, ας πούμε. Για αυτή είναι πολλά υποσχόμενα. Και τέλος υπάρχουν και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, θα έλεγα, όπως τελευταία, ας πούμε, ακούμε για τον διακρανικό μαγνητικό ερεθισμό, το λεγόμενο TMS, ή το ECT, η ηλεκτροσπασμοθεραπεία, που είναι επεμβάσεις, η μία έχει να κάνει με μαγνητικά κύματα και η άλλη με ηλεκτρικό ρεύμα, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, ο εγκέφαλος, να σας το πω έτσι απλά, και γενικά το νευρικό σύστημα, δουλεύει με ηλεκτρικές όσεις και η νευροδιαβίβαση των χημικών ουσιών γίνεται και με ηλεκτρισμό. Οπότε επεμβαίνεις στην όλη διαδικασία, είτε με μαγνητικά κύματα είτε με ηλεκτρισμό, σε ανθρώπους, ας πούμε, π.χ. που δεν έχουν ανταπόκριση στη φαρμακοθεραπεία, είναι βαριές καταθλιπτικές μορφές και τα σχετικά. Και είναι και αυτό κάτι το οποίο ίσως περιμένουμε τα επόμενα χρόνια, μπορεί και τώρα να γίνεται σε κάποιους, να έχει αποτελέσματα. Βέβαια, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι τα αντικαταθλιπτικά έχουν μια αποτελεσματικότητα της τάξης του 50-70%, όταν τα πλασίμπο έχουν ένα 30-40%. Δηλαδή, όλες οι κλινικές δοκιμές που γίνονται προκειμένου να βγει ένα φάρμακο στην κυκλοφορία, που πάντα γίνεται σε αντιπαραβολή με το πλασίμπο, έχει υψηλότερη αποτελεσματικότητα. Και αυτό που πρέπει να ξέρουν και οι τηλεθεατές σας είναι ότι η δράση των αντικαταθλιπτικών δεν είναι φάρμακα τα οποία τα παίρνουμε και την άλλη μέρα γινόμαστε καλά. Θέλουν μια περίοδο 2 με 3 εβδομάδες προκειμένου να αρχίσει να ξεκινήσουμε, ας πούμε, και να βλέπουμε αποτελέσματα. Άρα, αν κάποιος ξεκινήσει να παίρνει αντικαταθλιπτικά, στις 3 εβδομάδες περίπου θα ξεκινήσει να βλέπει αποτελέσματα και πάνω, ας πούμε, στον 1,5 μήνα θα είναι τα μέγιστα, είναι κάτι που όσο περνάει ο καιρός και... Δήμητρα, εγώ είμαι ψυχολόγος, ας πούμε, αλήθεια. Ναι, αυτό είναι πιο ιατρικό το κομμάτι. Στέλνω την αγωγή, εντάξει, θεωρώ ότι δεν γίνεται χωρίς θεραπευτική αγωγή, αλλά άμα ήταν έτσι, οι άνθρωποι θα ήταν ευτυχισμένοι παίρνοντας φάρμακα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο πας λίγο βλέποντας και κάνοντας. Σύμφωνα... Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, ναι. Έχει να κάνει και με τον τρόπο ζωής του. Δηλαδή, αν εσύ αρχίσεις και αλλάζεις τρόπο ζωής, κάνεις ψυχοθεραπεία, έχεις περισσότερο socializing, ναι. Κίνηση στη ζωή σου, όλα αυτά, υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι βοηθάνε. Δεν είναι πράγματα τα οποία... Δεν έχουν αποτελεσματικότητα. Τα αντικαταθλιπτικά όμως, σε σχέση σύμφωνα με τις έρευνες, είναι εξαρτησιογόνα, δηλαδή... Όχι, τώρα θα με κάνεις να κάνω spoiler όσον αφορά το webinar. Να έρθουμε και σε αυτό, λοιπόν. Ούτε δημιουργούν. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τα αγχολητικά, που είναι η βενζοδιαζεπίνες, με το πιο γνωστό είναι το Xanax. Ναι. Τα οποία προκαλούν εξάρτηση και θέλουν και δημιουργούν και αντοχή, δηλαδή ανοχή μάλλον. Που όσο παίρνεις περισσότερο δόση, τα αγχολητικά όχι, δεν προκαλούν εξάρτηση. Μάλιστα. Αυτά όμως και άλλα πολλά. Να τα πούμε λίγο για το webinar. Στο webinar, το οποίο σήμερα θα δώσουμε στους τηλεθεατές σας μια δωρεάν συμμετοχή. Πάρα πολύ είναι ωραία. Είναι 4 με 5 Δεκεμβρίου, 2 τετράωρα. Είναι το συγκεκριμένο webinar, απευθύνεται σε γενικό πληθυσμό. Δεν είναι μόνο, δεν είναι δηλαδή για εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, είναι για ανθρώπους που θέλουν να μάθουν την κατάθλιψη. Είναι για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανθρώπους δίπλα τους με κατάθλιψη. Θα αναλύσουμε το θεωρητικό κομμάτι και με κλινικά παραδείγματα, με ανάλυση παραδειγμάτων και με ερωτοαπαντήσεις και με ένα πολύ καινοτόμο υβριδικό σύστημα, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μέσα σε 2 τετράωρα να δώσουμε τις καλύτερες δυνατές απαντήσεις και να καταρτιστεί ένας άνθρωπος και να κάποιοι μύθοι και κάποιες τέτοιες που υπάρχουν στο μυαλό, κάποιες αμφιβολίες ή κάποιες τις ερμηνείες, θα προσπαθήσουμε να τις λύσουμε. Και γι' αυτό δίνουμε τους τηλεθεατές σας δυνατότητα να συμμετέχουν. Να πούμε λίγο τι ακριβώς είναι το webinar, δηλαδή είναι ένα σεμινάριο που γίνεται διαδικτυακά. Ακριβώς, είναι ένα σεμινάριο που γίνεται διαδικτυακά στις 4 και 5 Δεκεμβρίου, απογευματινές ώρες. Τετράωρο. Μέσω Zoom, ορίστε. Μέσω Zoom και θα διαρκέσει 4 ώρες την κάθε φορά. 8 ώρες, είναι 4 την Δευτέρα, ναι. 4 την Τρίτη. Και θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν και ερωτήματα αυτοί που θα το παρακολουθήσουν. Ναι, απολύτως. Θα είναι διαδραστικό. Θα έχει και τύπου δημοσκοπήσεις, να δούμε τις πεπιθήσεις.
Ωραία. Φυσικά θα έχουν ερωτήματα, θα είναι μια επιστημονική ομάδα με ψυχιάτρους, καθηγητές, ψυχολόγους, θα είναι στη διάφορη. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι πρόκειται ένας τηλεθεατής που ενδιαφέρεται βέβαια και αντιμετωπίζει ίσως κάποια και τέτοιες αναζητήσεις και έχει τέτοια ερωτήματα μέσα του που τον ενδιαφέρουν, να καλέσουν στο 2510-22-40-40, 2510-22-40-40. Ξανά το Μάκη, παρακαλώ λίγο στη σύνδεσή μας, να το χαιρετήσουμε. Κλείσαμε, όχι δεν κλείσαμε, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κιόλας για αυτό το δώρο. Για τη δυνατότητα που μου έδωσε σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατάθλιψη γύρω μας, πολλές φορές δεν τους καταλαβαίνουμε. Λίγο είναι μια δύσκολη και επίμονη νόσος και καλό θα είναι με τη βοήθεια όλων να προσπαθήσουμε και να τους βοηθήσουμε να σπάσουμε το στίγμα περί ψυχικής υγείας, μια και ο προηγούμενος μήνας ήταν παγκόσμια μέρα, 10 Οκτωβρίου ως γνωστό. Θα ήθελα τότε να το κάνουμε, αλλά λόγοι τεχνικοί δεν μου οδηγούν. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Εγώ απλά θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Εάν κάποιος έχει κατάθλιψη και θα πρέπει, μπορεί μάλλον παράλληλα με τον ψυχίατρο που τον κουράρει και θα μπορεί να του συνταγογραφεί και κάποια από τα ενδεδειγμένα φάρμακα, να παρακολουθείται παράλληλα και από ψυχολόγο για να έχει μία διαφορετική προσέγγιση στο θέμα. Φοβάμαι, χωρίς να ξέρω, ότι οι ψυχίατροι αντιμετωπίζουν κάτι πιο ιατρικά, που θα, ναι, θα σου δώσουν τα φάρμακα. Από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να θέλει και να το ξεπεράσει και με τη δική του πρωτοβουλία. Ναι, με ψυχοθεραπεία. Ενδείκνυται η ψυχοθεραπεία. Ενδείκνυται, φυσικά. Υπάρχουν ένα τεράστιο κενό, ίσως σε μια άλλη εκπομπή θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Λίγο να διευκρινίσουμε στον κόσμο τι είναι ψυχοθεραπεία και ποιες μορφές ψυχοθεραπείας υπάρχουν. Γιατί υπάρχει μια παρανόηση. Ναι, φυσικά η ψυχοθεραπεία και το γνωστικό συμπεριφορικό μοντέλο και η συστημική προσέγγιση και ακόμα και η ψυχανάλυση, τα ψυχοδυναμικά μοντέλα έχουν να προτείνουν λύσεις απέναντι στην κατάθλιψη με υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας. Εντάξει, βέβαια, επαναλαμβάνω, σε κλινικές περιπτώσεις που ο άνθρωπος έχει σοβαρό πρόβλημα, τώρα όταν ο άνθρωπος είναι ολημένος στο κρεβάτι και δεν μπορεί να σηκωθεί, αυτός ο άνθρωπος ούτε θα έρθει για ψυχοθεραπεία. Αυτός πρέπει να πάρει αγωγή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν για τον οποίο μίλησες τώρα, που πρέπει να πάρει αγωγή και περνάει αρκετές ώρες στο κρεβάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να το βοηθήσει παράλληλα και η ψυχοθεραπεία? Μπορεί, φυσικά μπορεί. Εννοείται ότι μπορεί. Γιατί μόνο από τα φάρμακα, όπως είδαμε, με 50-70% αποτελεσματικότητα, πάλι δεν το βλέπω σίγουρα να σηκώνεται. Μήπως πρέπει αυτόν τον άνθρωπο ή το περιβάλλον του να τον πιέσει να μπει και σε μια διαδικασία ψυχοθεραπείας? Συμφωνώ απόλυτα. Και μάλιστα τα τελευταία νεότερα, ας πούμε, από το πεδίο είναι ότι πλέον η ψυχοθεραπεία είναι λύκων. Κάτι που μέχρι πρώτη δεν ίσχυε. Με μια κύκλιο που έβγαλε ο ΕΠΗ μέσα στο καλοκαίρι, δίνει δυνατότητα και στους ενήλικες. Μέχρι πρώτη επιδοτούσε ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, ένα συνεδρία για τα παιδιά. Τώρα έβαλε και τους ενήλικες. Δηλαδή με παρακουμπή, ακολουθώντας μια διαδικασία που πρέπει να περάσει και από ψυχίατρο για να πάρει μια γνωμάτευση, συνταγογραφείται με ένα μικρό ποσό. Εντάξει, δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι κάτι. Και η ψυχοθεραπεία είναι λίγο. Για κάποιες συγκεκριμένες διαταραχές, βέβαια. Εννοείται, ναι. Ως ψυχολόγος, θα αναλάμβανες περιπτώσεις ανθρώπων που είναι μεγάλη, αρκετά μεγάλη σε ηλικία, για να μην θέτω νούμερα, ή υπάρχει μία νοοτροπία ότι ένας άνθρωπος, ας πούμε, 70 χρονών, είναι ανούσιο να μπει σε διαδικασία ψυχοθεραπείας? Γιατί είναι τόσο βαθιά ριζωμένες οι πεπιθήσεις του, που είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Είναι θέμα ανθρώπου, ξεκάθαρα. Εντάξει. Σίγουρα όσο μεγαλύτερος, τόσο πιο δύσκολα να αλλάξει κάποιες τις νοσίες του, εντάξει, και τις πεπιθήσεις του. Εν τούτης, θα ήταν πολύ ρατσιστικό να πεις, ας πούμε, γιατί να αποκλείσεις ανθρώπους. Από τη στιγμή, να σου πω κάτι, από τη στιγμή που κάποιος αποφασίζει και έρχεται στο γραφείο του ψυχολόγου, σημαίνει ότι το 50% της δουλειάς που έχει κάνει, έχει συνειδητοποιήσει ότι κάτι που δημιουργεί πρόβλημα και εκπίπτει η λειτουργικότητά του και προσπαθεί να το λύσει. Τώρα από εκεί πέρα είναι ένα ταξίδι, όπως συνηθίζω να λέω και εγώ στους θεραπευόμενους μου, η ψυχοθεραπεία. Μάλιστα. Είναι ένα ταξίδι και του θεραπευόμενου προς το θεραπευτή και το αντίστροφο. Και σε αυτό το ταξίδι, ποιος είναι ο προορισμός? Ποιος είναι ο προορισμός? Η ίαση. Η ίαση, αλλά στον ψυχολόγο πας, φαντάζομαι, λέει ο Γιώργος, η ίαση. Στον ψυχολόγο όμως μπορεί να πας
και χωρίς να φτάσεις στα κόκκινα καμπανάκια, φαντάζομαι. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πάνε στον ψυχολόγο. Να πας απλά για να γνωρίσεις τον εαυτό σου, χωρίς να έχεις κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Ναι. Πάρα ναι. πολύ ωραία. Ναι. Μάκη, κύριε Καϊρέτογλου, γιατί... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο προορισμός για μένα, Δήμητρα, είναι ο ψυχολόγος να μην αποτελέσει το δεκανίκι του ασθενή. Δηλαδή, να μπορέσει αυτόνομα ο ασθενής, μετά από ένα διάστημα, να πατήσει στα πόδια του, χωρίς να χρειάζεται τον ψυχολόγο, και να σταθεί και να επανακτήσει τη ζωή. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετίσματα σε όλα τα Γιάννενα και εγώ στην οικογένεια. Και πιστεύω να τα ξαναπούμε. Στην πατρίδα εκεί πέρα στην Καβάλα και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.